Λοιπόν, και πάμε στη φωνή της νυφαλιότητας και της ψυχραιμίας, το Βάιο Τσούτσικα. Χαίρετε. Της πραότητας, της ηρεμίας. Δεν ήθελα να πω πολλά, γιατί μην τρώμε το χρόνο. Τον νουνεχή και αγλάω, τέλος πάντων, ναι, αρκεί αυτό. Ναι. Είχα λοιπόν μια καθηγήτρια στην έκθεση. Καλή σαν καθηγήτρια. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Εξαιρετική. Ναι. Την Ξένια Γαλλιτσέρα, η οποία τέλος πάντων, όταν βάζαμε πολλά σχήματα λογοτεχνικά μέσα στο λόγο μας, έλεγε «Δάιε μου, αυτό δεν είναι έκθεση, είναι βάλτε λαμίτσο». Λοιπόν, είναι μια έκφραση που μου ήρθε στο μυαλό στο φινάλε του Μάτσο Καϊασκάκη, όταν ας πούμε ο Μίτσελ προσπάθησε με κάποιο τρόπο να γεμίσει επιθετικούς σεντερφόρ, βάζοντας να κάνουν άλλα πράγματα, δεν έχει σημασία, για να βρει τον κόλλη της σοφάρισης. Εντάξει, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε, δηλαδή να μπορεί ο Ολυμπιακός να απολύνει μια κοντρά της προκοπής. Γιατί μπήκαν άνθρωποι σε λάθος θέσεις που δεν ξέρανε να περιπτώσουν τον ρόλο και έτσι ήταν πολύ πιο εύκολο για τον ΠΑΟΚ, σε αυτόν τον κρατήρα που είχε δημιουργηθεί στον χώρο της μεσαίας γραμμής, να φτιάξει αυτός μια κόντρα, άσχετα αν δεν έχει τα κουράγια και τη δύναμη να το κάνει. Γενικά ένα παιχνίδι το οποίο τακτικά νομίζω υπερίσχυσε από Λουτσέσκου και κάτι τον ήξερε τον Μίτσελ, παρά το γεγονός ότι κράτησε λίγο αυτή η ικανότητα του ΠΑΟΚ που φάνηκε από το ξεκίνημα του μάτς να σπάει την πίεση του Ολυμπιακού στα πρώτα 10-15 λεπτά. Ό,τι πίεση προσπάθησε να κάνει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ την απονέμπρωσε με συνοπτικές διαδικασίες, βγάζοντας πολύ ωραία από την άμυνα την μπάλα προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Κάτι το οποίο όμως στη συνέχεια του παιχνιδιού νομίζω ότι έγινε πρόβλημα εις βάρος του ΠΑΟΚ. Διότι αυτή η αιμονή στο να αλλάζουμε την μπάλα ακόμα και στη γραμμή του out, παρά να διώξουμε μακριά προκειμένου να κερδίσουμε χώρο και ανάσες, έφερε τον Ολυμπιακό πολύ κοντά στην περιοχή. Θα μου πεις με σχέδιο, όχι με σχέδιο, προφανώς με σχέδιο, με την ποιότητα όμως κάποιων από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τη δουλειά. Δεν περίμενα σε καμιά περίπτωση το τι έγινε μετά το 1-1. Γιατί εκεί που ισοφαντίζει ο Ολυμπιακός, το παιχνίδι μετά πάρα πολύ όμορφο γκολ από το Χάμες, εκεί λες ότι βλέπεις τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει δυνάμεις, προφανώς είναι εμφανές αυτό, και βλέπεις και τον Ολυμπιακό να έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως αυτό που γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο είναι ουσιαστικά μια επανάληψη των πρώτων 10-15 λεπτών του πρώτου ημίχρονου, όταν ο ΠΑΟΚ ξαναπατάει περιοχή, μπαίνει στην περιοχή του Ολυμπιακού δίνοντάς την αίσθηση ότι θα μπαινε σε αυτήν όποτε ήθελε, αρκετά αποφάσιζε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Έπαιρνε στην περιοχή του Ολυμπιακού γιατί νομίζω ότι οι δυνάμεις των παικτών του Μίτσελ είχαν σπαταληθεί στο διάστημα αγωνιστικής περιοχής που είχαν στο κομμάτι του πρώτου χρόνου. Και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ πετύχει ένα δεύτερο γκολ και μετά ήταν πολύ άλυτος γρίφος για τον Ολυμπιακό να φτάσει όχι στην ανατροπή, ούτε καν στην ισοφάριση, αποδείχθηκε αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι δεν είδε ο Τρεϊμάνης στη φάση που ο ΠΑΟΚ ζητάει πέναλτι και νομίζω ότι αυτό το ζητάει, γιατί είναι το σπρώξιμο του ΜΠΑ μπορεί να είναι λίγο... Πώς να το πω τώρα, μουλωχτό. Όχι. Δεν νομίζω να είναι. Είναι λίγο απρόσεκτο. Σίγουρα. Απρόσεκτο είναι, αλλά ξέρεις, για να δώσεις και μουλωχτό πέναλτι, λίγο το κάνουμε λίγο. Ναι. Ναι, για να δώσεις πέναλτι πρέπει να είναι λίγο πιο βαριά, λέω εγώ. Η παράβαση. Η παράβαση. Ναι, εντάξει, okay, γιατί ο σπρώξιμο πέναλτι. Όπως θα έλεγε και ο Βαρούχα, το δυναμόμετρο. Αφού κάνουμε το δυναμόμετρο, να μετρήσουμε πώς τον έσπρωξε. Με το σπρώξιμο αυτό πέφτει πάνω στο τζολάκι, ο οποίος πριν βρει την μπάλα τον εμβολίζει με το γονάτο. Είναι διπλή παράβαση, στο δικό μου το μυαλό, έτσι. Δηλαδή πριν βρει την μπάλα ο Τζουλάκης, ο οποίος κάνει έξοδο να πάρει την μπάλα, τον έχει βρει με το γονάτο τον Ολιβέρα, τον έχουν κάνει τσάντι και τον πετάνε στο πάτωμα. Δεν ξέρω τι δεν έχει δει εκεί. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε καταλαβαίνω φυσικά, για να τελειώσω έτσι όπως ξεκίνησα. Η πρώτη του εκτίμηση βεβαίως είναι πέναλτι και κίνδυνο στον Πάθερο, από κάτι είδε στην αρχή που το μετάνιωσε μετά. Η πρώτη εκτίμηση για μένα είναι η σωστή. Γιατί, ναι, okay, μετά δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι εκτίμηση. Και εδώ είναι η μεγάλη κουβέντα που γινόταν πέρσι, που ακούγαμε κάποιους διαλόγους. Ναι, τους διαλόγους στο ΒΑΡ, ναι. Ναι, για να καταλαβαίνουμε τις φάσεις, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν είδε εκεί, πώς εξηγεί τη φάση τέλος πάντων αυτή. Εκτός αν θεωρεί ότι είναι πολύ φυσιολογική κίνηση, και το ακούω αυτό, του Τζολάκη, να βγει με το γονάτο και να μαζέψει την μπάλα. Δεν το θεωρεί αυτό φάουλ, παράβαση, πέναλτι δηλαδή, και θεωρεί επίσης ότι το σπρώξιμο του μπάνε είναι απέστητο. Αλλά πρέπει κάποιος να το εξηγήσει. Γιατί εγώ την έχω δει διαφορετική τη φάση. Τέλος πάντων, και να τελειώσω έτσι όπως ξεκίνησα, δεν μπορώ να καταλάβω τι έψαχνα να κάνει ο Μίτσελ στο φινάλε του παιχνιδιού. Προφανώς να ξεμπερδέψει λίγο και να αποφορτήσει τους παίχτες του ΠΑΟΚ, διότι με τη σαράτα που παρουσίασε στο φινάλε του παιχνιδιού ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού, μόνο πρόβλημα δεν είχαν υπέρ του ΠΑΟΚ να αμυνθούν, με εξαίρεση τη φάση εκείνη της αναμπομπούλας στο τέλος, με τον Αλεραμπή να στείλει την μπάλα πάνω στο Σάστρε
από πλεονεκτική θέση. Αλλά γενικά και σε ένα παιχνίδι στο οποίο τα περισσότερα λεπτά της ώρας ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του, η φάση που δημιούργησε ποιες είναι, τον Μπακαμπού, μία κεφαλιά, μία από κόρνερ του Παπασταθόπουλου, η φάση του Βρουσάη και αυτή του Ελαραμπή στο φινάλε. Και δεν μπορεί να τις πεις και τεράστιες ευκαιρίες αυτές. Έτσι, σε καμιά περίπτωση. Μιλάμε για έναν Ολυμπιακό που βγάλε 7-9 φορές τους παίκτες του offside, δείγμα ότι και η συγκέντρωση των παικτών ήταν σε άλλα επίπεδα πολύ χαμηλότερα από όσο θα πρέπει. Και επίσης, άλλη μια απορία που έχω από το Μίτσελ, δεν καταλαβαίνω με την ενδεκάδα τη βασική τι ήθελε να πετύχει. Βάζοντας τον Χάμες και τον Αγκιμπού, δύο παίκτες δηλαδή που κινούνται περισσότερο, πώς να το πω τώρα, περισσότερο σε ρόλο ελεύθερο και λιγότερο τακτικά ακολουθώντας κάποιο πλάνο, είτε στη γραμμή είτε στον άξονα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανα. Αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο για τον Λουτσέσκου και να μαρκάρει τους χώρους που κινούνταν κυρίως ο Αγκιμπού και δεύτερον να χτυπήσει την πλευρά που υποτίθεται ότι μάρκαρε ο Αγκιμπού προκειμένου να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Τα είδαμε, αυτά έγιναν στο γήπεδο, τα περιμέναμε και πριν την έναξη του μάτς με βάση τις δεκάδες. Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Με μεγάλη χαρά αυτή τη στιγμή. Ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, θα έλεγα, ο ειρηνευτής. Ο Βανς και Όουεν μαζί. Ο Βανς και Όουεν, ο άνθρωπος ο οποίος αναλάβει να ρίξει τους τόνους μετά από δύο έντονες, τέλος πάντων. Ο Μπούτρος Χονδροθύμιος. Αυτό είναι. Χαίρετε. Κοίταξε, τη μία Βανς και Όουεν μαζί. Την άλλη Μπούτρος, δηλαδή πάλι διπλό. Ναι, δεν εννοούμε κάτι για τα κιλά σου, Σταύρο. Δεν εννοούμε κάτι για τα κιλά σου, αλλήμον. Ελπίζω να είναι μια συγκυρία. Αλλήμον, αλλήμον. Ελπίζω. Τι κάνετε, είστε καλά. Είμαστε πολύ καλά. Καλά, κύριε Σταύρο. Απολαύσατε το ντέρμπι. Να σου πω κάτι, το ντέρμπι είχε πράγματα ποδοσφαιρικά να δεις και να συζητήσεις πολλά. Απλά δυστυχώς, όπως συμβαίνει συνήθως μετά από ντέρμπι, η κουβέντα πάει αλλού. Ακριβώς, και νομίζω ότι αγωνιστικά έχει πολλά πράγματα να πεις για αυτό το ντέρμπι. Διότι, ναι, μεν δεν παίζανε δύο ομάδες που προσφέρουν το ωραιότερο θέαμα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά είχε όμως πράγματα. Είχε έναν ΠΑΟΚ που και στα δύο ημίχρονα ξεκίνησε πάρα πάρα πολύ δυνατά. Έπαιξε από τα πλάγια, χτύπησε εκεί που θεωρούσε ότι ο Ολυμπιακός θα είχε πρόβλημα και το εκμεταλλεύτηκε. Ο Ολυμπιακός μετά τον γκολ άρχισε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο από το 15 και μετά μέχρι το τέλος του ημίχρονου. Χωρίς να βγάλει πολλές φάσεις, έδειχνε να ελέγχει, έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ που για μένα φέρει ευθύνη και ο Κοτάτσης βέβαια, γιατί κάνει την ημιέξοδο που λέμε. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει πάνω, γιατί δεν βγαίνει, δεν μένει την κρυφτεία κτλ. Αλλά είναι φοβερή και η θέδρα και, και η κεφαλιά του Χάμες. Και το δεύτερο ημίχρονο ξανά ξεκινάει ο ΠΑΟΚ δυνατά, που συνήθως ο κυπεδόχος μπαίνει δυνατά στα ημίχρονα. Βάζει το δεύτερο γκολ και εκεί νομίζω ότι ψιλοσβήνει και το παιχνίδι. Και μου κάνει εντύπωση, διότι δεν είναι μόνο πως ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει πολλές φάσεις. Είναι ότι είναι ουσιαστικά σχεδόν σε όλο το μάτς πίσω. Δηλαδή δεν είναι ένα μάτς που είναι 0-0 ή 1-1 και στο τέλος δέχεται γκολ. Δέχεται τον γκολ το 7ο λεπτό, οπότε δεν βγάζει πάρα πολλές φάσεις. Ισοφαρίζει στο τέλος του μικρόνου σχεδόν και στην αρχή του δεύτερου το 50 κάτι το δέχεται και δεν βγάζει δύο φάσεις. Αυτό νομίζω είναι που πρέπει να προβληματίσει ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό, διότι έχει πάρα πολλές παθογένειες. Αμυντικά δεν εμπνέει καμία σιγουριά. Μεταξύ τους υπέρτες τρακάρουν, οι επιλογές του Μίτσελ είναι περίεργες. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε έναν Χάμες σήμερα, τελικά ο Ακυμπού η έμπνευσή του κάποια στιγμή προσπαθούσε να το βρω στο γήπεδο. Δεν είμαι σίγουρος ότι τελικά έπαιζε ο Ακυμπού, λέει πως έχει ακούσει κάποιον άλλον. Δεν του βγαίνει του Μίτσελ, δεν του βγαίνει του Ολυμπιακού, ό,τι και να κάνει, και νομίζω ότι είναι και θέμα ψυχολογικό πλέον. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ μου άρεσε, διαφωνώ λίγο με τον Δημήτρη Ζωβαζόγλου που είπε ότι δεν ήταν καλό σήμερα ο ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι τηρουμένων των αναλογιών με την δεκάδα που είχε, με τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει, δεν πανικοβλήθηκε, δεν δέχτηκε ισορία φάσεων. Προσπαθούσε ακόμα και στην άμυνα να βγάλει την μπάλα σωστά και όχι με πανικό. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έχει πράγματα να αποκομίσει πέραν της νίκης του τριβάθμους και το γόητο, ενώ σε αγωνιστικό επίπεδο. Διότι δεν θυμάμαι πολλές ομάδες να δέχονται πίεση ψηλά όπως έκανε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο και ψύχρεμα με πασούλες μεταξύ τους και τριγωνάκια να τη βγάζουν μπροστά. Φάση έκανε, όχι δεν έκανε. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά πίσω χτίζεται και μπροστά θα τη βρει την άκρη όσο μπορεί να τη βρει, γιατί δεν έχει και αυτός ένα έλλειμμα μπροστά επιθετικό και δημιουργικό. Θέλετε να σχολιάσω κάτι άλλο, θέλετε να σχολιάσω και τα υπόλοιπα που σχολιάζετε εσείς, τα ποδοσφαιρικό. Ό,τι θες να πεις, ο δικός είναι ο αέρας. Όχι, γιατί το έχω πάρει και σκηνή κορδόνι. Ναι, δικός είναι ο αέρας, ναι.
Όχι, δεν είναι δικό μου αέρα. Ρωτάει Πανούτσου το ακουστικό, λέει δικό σου είναι ο αέρα. Ναι, δικό σου είναι ο αέρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όχι. Παιδιά, έκανα το μήνυμα διάγγελμά μου. Εμεί τον νοικιάζουμε τον αέρα, το έχω δοθεί μια παιδιά εδώ πέρα. Μελίζει και είμαστε εμεί εδώ. Μελίζει και είμαστε εδώ. Σε προνομιακό επιτόκιο ωστόσο. Με χρονομίστο είμαστε εδώ πέρα. Δύο ώρε τη μέρα, παιδιά. Εμεί μελίζει και είμαστε εδώ πέρα. Το έχω δοθεί μια παιδιά. Δεν έχουμε καθυστερήσει λίγο, παιδιά. Λίγο κάτι να κάνουμε τόσα χρόνια, φίλοι. Αλλά. Επίσης, νομίζω ότι οι δηλώσεις που βλέπω θα έπρεπε να είναι λίγο πιο κόσμιες. Ναι, νομίζω χωρίς πολύ μεγάλη, χωρίς λόγο, έχει ξεφύγει η κατάσταση πάρα πολύ. Από κάθε πλευρά, έτσι, από παρακοίνωση ΠΑΟΚ, από δηλώσεις Καραπαπά, από δηλώσεις Λουτσέσκου, το πράγμα έχει ξεφύγει τελείως, όλοι. Το χωρίς λόγο εννοώ για να υπάρχει τέτοια ένταση. Να έχει κάποιος παράπονα ή να εκφράσει μια δυσπιστία, μια διαμαρτυρία, οτιδήποτε, εννοείται να την εκφράσει. Δεν ποιος είμαι εγώ και οποιοσδήποτε για να πει στον άλλον μη διαμαρτύρεσαι ή μη βγάζει ανακοινώσεις ή. Αλλά τώρα για ένα πέναλτι που δεν έχει δοθεί στον ΠΑΟΚ, να θυμάται ο κύριος Λουτσέσκου μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι, ο Φλασίδεβιο να κάνει αυτές τις δουλειές που έχει κάνει, δεν μπορώ να βρω το λόγο. Βγάζει μια πίεση, έχει μια πίεση, το ξέρουμε. Το ξέρει και ο ίδιος, το έχει αποδεχτεί και ο ίδιος, αλλά νομίζω ότι είναι κακό σύμβουλος και για αυτό και για την ομάδα του. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, θέλω να με ξανακαλέσετε σε λίγο που θα σηκώσει ο Μέση. Ναι, ναι, οπωσδήποτε, βεβαίως. Ναι, ναι. Μην ξεχάσετε. Ναι. Οπωσδήποτε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Έχουμε Μιχάλη Τσόχο. Τι λέει, παιδί μου, το επίπεδο όλο και ανεβαίνει. Χαίρετε. Καλά, χαρά εσύ. Συγγνώμη, γι' αυτό είναι ένα ραδιόφωνο. Ναι. Πόσο λατρεύω τον Ιβάν Ιβάνοβιτς και πόσο πολύς νομίζω μας πέφτει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Ιβάν Ιβάνοβιτς και πόσο δυστυχώς ενώ αντίκτυπος των όσων κάνει και των όσων λέει είναι τόσο θετικός αδυνατούν. Ας μην πω όλοι οι υπόλοιποι, ας πω οι περισσότεροι, να μην μπορούν να το αντιγράψουν, αλλά τέλος πάντων να το κατανοήσουν και ως ένα βαθμό να το ακολουθήσουν. Το αφήνω στην άκρη όπως και όλο το πανηγύρι των τρελών. Ξυπακούεται ότι ήταν ένα πέναλτι που έπρεπε να παραμείνει πέναλτι. Χαζό, ό,τι θέλετε πείτε το. Πολύ σπάνιο, δεν το βλέπουμε συχνά να συμβαίνει. Ξεκάθαρο παρόλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά ναι, δεν... Και να σου πω κάτι, 1% έναν διαιτητή μέσα στο γήπεδο που δεν θα του έδινε αυτό, θα μπορούσα να τον κατανοήσω. Έναν βίντεο assistant referee που το βλέπει στο βίντεο και λέει στον διαιτητή ότι αυτό που έχεις κάνει είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος, έλα να το δεις, δυσκολεύομαι να τον κατανοήσω. Να. Το αφήνω και αυτό στην άκρη και πάω παρακάτω. Εντάξει, δεν καθόρισε αποτέλεσμα γιατί εκεί θα είχαμε, όπως καταλαβαίνεις, πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Έτσι. Σωστά. Δεν λέω ότι τα λάθη τα προσπερνάμε, αλλά όταν καθορίζουν αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις ότι είναι ακόμα πιο σημαντικά, πιο βαριά. Ναι, έτσι. Τώρα, εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολύ δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Αλλά έτσι όπως κύλησε το καλοκαίρι του και με όλο αυτό το πείραμα με τους διαφορετικούς προπονητές, με τους 40 ποδοσφαιριστές. Εγώ το είχα βαφτίσει πείραμα που δεν το έχουμε ξαναδεί στο ποδόσφαιρο και δεν ξέραμε που θα κατέληγε. Είχα υποψιαστεί ότι μπορεί να έρθουν δύσκολες βραδιές. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι έκανε μια κακή εμφάνιση, αλλά έκανε μια εμφάνιση μιας ομάδας που ακόμα δεν έχει σχέση με ομάδα και που δεν έχει αλληλοκαλύψεις και που έχει εμφανέστατα ζητήματα στο παιχνίδι της, στην ισορροπία της. Όταν επιτίθεται με τα μπούνια. Εσύ, Μιχάλη, είναι παράλογο αυτό για μια ομάδα με τρεις προπονητές, με 19 μεταγραφές, με μεταγραφικό αλυσβερίσι μέσα στο Σεπτέμβριο. Δηλαδή, θέλω να πω. Λογικό είναι αυτό με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Προφανέστατα. Ναι. Το λέω γιατί κάποιοι απορούν και λένε, μα τι γίνεται, γιατί. Τι γιατί. Συγγνώμη, λίγα δευτερόλεπτα μόνο. Απονέμε τη χρυσή μπάλα στον Καρύμ Μπενζεμά, να το πούμε. Αυτή τη στιγμή. Απονέμε τη χρυσή μπάλα στον Καρύμ Μπενζεμά. Στιγμή μεγάλη δικαίωση. Ενός. Πολύ αδακημένου και κυρίως από όλους τους υπόλοιπους, ελάχιστα από τον ίδιο τον εαυτό, ποδοσφαιριστή. Συγγνώμη που σε διέκοψα, Μιχάλη, αλλά νομίζω... Καθόλου. Είναι μια, όπως το είπες, μια ιστορική στιγμή. Ναι. Λέω λοιπόν ότι
πολύ φυσιολογικό είναι να συμβαίνει. Δεν είδα δηλαδή ένα Ολυμπιακό που σήμερα δεν έκανε την προσπάθεια οι ποδοσφαιριστές του, ή δεν είχαν θέληση, ή δεν είχαν διάθεση, ή δεν έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Απλώς έχουν πολλά συγκεκριμένα ελλείμματα. Και έχουν και νέο προπονητή, ο οποίος και ο ίδιος έχει ελλείμματα και σε σχέση με την κατανόηση του ρόστερ και σε σχέση με την κατανόηση της ομάδας του. Και σήμερα μπορώ να πω ότι έχει κάνει λάθη, αλλά ξαναλέω, ένας προπονητής παίρνει στα χέρια του 40 ποδοσφαιριστές, θα κάνει λάθη στις αξιολογήσεις. Μπορεί κάποια από αυτά να είναι χοντρά. Πιθανόν να συμβαίνει και αυτό. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι έξω από την ποδοσφαιρική λογική να φτιάχνονται ομάδες με 40 ποδοσφαιριστές τέλη Σεπτέμβρη και στα μέσα του Οκτώβρη να παίζουν μπαλάρα και να παίρνουν το ένα αποτέλεσμα μετά το άλλο. Δεν είχε ξανασυμβεί. Θα ήταν πολύ δύσκολο να συμβεί και τώρα. Έχει παίκτες τώρα στον Ολυμπιακός. Έχει. Έχει ορισμένους ο οποίος πρέπει να στηριχτεί. Έχει. Ο Χουάνγκ. Έχει σε όλες τις θέσεις. Δεν έχει λόγο. Σωστά. Ο Χουάνγκ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχει ζητήματα, ειδικά όταν έχει και απουσίες σε σχέση με την αμυντική του γραμμή και την ποιότητά της. Ενδεχομένως και τη θέση του τερματοφύλακα. Έχει. Λύνονται όλα τα ζητήματα με μεταγραφές. Όχι, δεν λύνονται. Θα έχουν φύγει παίκτες από τον Ολυμπιακό. Ως δεν πέτυχαν, δεν έπιασαν, δεν αυτό, δεν εκείνο. Χωρίς και δεν τους έχουμε δει, θα τους έχουμε δει σε ένα μάτι, σε δύο μάτι, σε τρία 20 λεπτά ή σε 4 15 λεπτά. Είναι αδύνατο να συμβεί. Εκείνη η αιτία του κακού και δεν είναι στο σημερινό αποτέλεσμα. Που ναι, θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, αν και πρέπει να δώσουμε το credit στον ΠΑΟΚ, ότι ήρθε πολύ πληγωμένος, ήρθε με πολύ ψαλιδισμένα φτερά, με πολύ μεγάλη πίεση. Και τα δύο πρώτα χρονικά κομμάτια του ΜΑΤ, η αρχή του παιχνιδιού και η αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, του ανήκουν. Δείγμα ότι ο Λουτσέσκου έχει ακόμη τον τρόπο να ψήνει τους ποδοσφαιριστές του να παίζουν τα μεγάλα ΜΑΤ. Τώρα, να κρίνω τις δηλώσεις του, το έχει στο αίμα του. Ναι, θα πρέπει να το αποφασίσουμε. Είναι ένας προπονητής που του αρέσει να βάζει φωτιές, να χωρίζει, να διχάζει. Να. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που το κάνει, ούτε η δεύτερη, ούτε η δέκατη, ούτε η τελευταία. Θα το ξανακάνει. Είναι δεδομένο, ναι. Ναι, καταλαβαίνω τον παραπονό του και καλά έκανε και το έβγαλε σε σχέση με το πέναλτι. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να μιλάμε το 2022 για τις ομάδες Αθήνας και τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικά δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Καλή συνέχεια, κύριε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα σχόλια για το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ με Αντώνη Καρπετόπουλο. Αντώνη, καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε, κύριε? Πολύ καλά, εσύ? Μια χαρά. Με σηκώσετε από τραπέζι εδώ. Συγγνώμη, ρε Αντώνη, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, χαλάλι μας τώρα. Δύο λεπτά, χαλάλι μας. Λοιπόν, θα πω εντάχει ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-1, αλλά δεν υπάρχει καμία έκπληξη για μένα τουλάχιστον. Έκπληξη θα ήταν νίκη του Ολυμπιακού ενδεχομένως. Με βάση το πώς γινόταν το παιχνίδι, ίσως και οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μάλλον είναι μια μέτρια ομάδα, μια ομάδα με σκαμπανεβάσματα, με ζητήματα εσωτερικά. Δεν ξέρω πόσο την πιστεύει ο Λουτσέσκο. Δεν ξέρω αν όλη αυτή η συζήτηση περί πότου, μεταγραφών κτλ. Έχει κάποιο είδους επίπτωση. Έχω μια βεβαιότητα ότι ο ΠΑΟΚ θα τρέξει κάποια στιγμή ένα καλό σερί όπως κάνει κάθε χρόνο όταν του φεύγει το άγχος του πρωταθλητισμού. Δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο θεαματικό όσο το περσινό του. Δεν αποκλείω όμως και φέτος, ας πούμε, να τερματίσει δεύτερος. Γιατί το ξαναλέω, ως η συνολική του ποιότητα μου κάνει ότι είναι λίγο λιγότερη από τα περσινά, από την περσινή του ομάδα. Μόνο ότι εγώ τον έχω τον ΠΑΟΚ πάντα ψηλά για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί ο ΠΑΟΚ στα 4 τελευταία πρωταθλήματα έχει κερδίσει ένα και έχει τερματίσει 3 φορές δεύτερος. Δηλαδή δεν μπορείς σε πουδενία, ας πούμε, να το ξεγράψεις επειδή έχει προβλήματα στο ξεκίνημα της περίοδου. Τα έχει συχνά, τα έχει πέρσι. Αλλά μια μέτρια ομάδα είναι πάντα καλύτερη από μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει ως ομάδα. Δηλαδή πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, όρεξη να έχετε. Για τις επιλογές του Μίτσελ, γιατί έπαιξε ο ένας και δεν έπαιξε ο άλλος. Μεταξύ όλων των άλλων είναι και εύκολο αυτό, γιατί έχει 30 παίχτες. Οπότε ο καθένας μπορεί να βρει έναν που λείπει και να ισχυριστεί ότι αν αυτός έπαιζε θα ήταν όλα τρομερά και φοβερά. Και επίσης ο καθένας θα μπορεί να διαλέξει έναν από αυτούς που δεν παίξαν, ή δύο, ή τρεις, ή τέσσερις,
ή 5 ή 10 ή 11 και να πει ότι αν παίζαν άλλοι θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά και ακόμα καλύτερα. Αλλά όλα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα σε αυτό που μιλάμε για ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα πράγμα που έχει κανόνες, πολύ συγκεκριμένους, στο πώς δημιουργείται ας πούμε μια ομάδα, στο πώς μια ομάδα κάνει, βάζει στόχους, πώς φτάνει στους στόχους της. Και αυτό το πράγμα, αν υπάρχει μια ομάδα που στην Ελλάδα το ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι ο Ολυμπιακός. Για τον αυξάντο λόγο ότι έχει κερδίσει όσα πρωταθλήματα έχουν κερδίσει όλοι οι άλλοι μαζί. Εάν δεν υπάρχει μια ομάδα, το να καθόμαστε και να δημιουργούμε στόχους στη λογική του ότι αυτό είναι ας πούμε η καθημερινότητά της, η συνήθειά της και οτιδήποτε, είναι εύκολο. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή μπορεί να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα και τώρα. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί κόσμοι μπορεί να το πιστεύει κιόλας. Στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ακόμα και ήταν πρώτος στη βαθμολογία, παιδιά. Γιατί δεν έχει προκύψει όλο αυτό το πράγμα μέσα από μια διαδικασία η οποία να έχει κάτι πεις ποδοσφαιρικό. Έμπλεξε ο Ολυμπιακός, έμπλεξε για λόγους που έχουν να κάνουν πάρα πολύ και με την τρέλα των οπαδών του και με την τρέλα της διοίκησής του και με διάφορα άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αξιομνημόνευτα. Δηλαδή, το στραπατσάρο ένα προπονητή όπως έχει κερδίσει 4 πρωταθλήματα σε 4 χρόνια γιατί ξαφνικά δεν γουστάρω κάτι ότι έχασε, ξέρω εγώ, ένα τελικό, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Αλλά σε πηγαίνει σε αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, ότι όλοι οι προπονητές γίνονται αντικείμενο συζήτησης και όλοι μπορεί να αλλάζουν. Οποιοδήποτε. Θα φύγει ο Μίτσελ μεθαύριο, θα έρθει ένας άλλος και ο άλλος μετά από λίγο θα είναι και αυτός αντικείμενο συζήτησης. Γιατί αν έχεις διώξει κάποιον ο οποίος 3 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα, 4 χρόνια έπαιζε με την ομάδα Φεβρουάριο μήνα στην Ευρώπη, μια ομάδα καθόλου συνηθισμένη το να κάνει τουλάχιστον το δεύτερο, τι λέει από μόνο του? Ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως, κανένας απολύτως σεβασμός στο ρόλο του προπονητή. Από εκεί ξεκινάς. Λοιπόν, τώρα όλα τα υπόλοιπα έρχονται, είναι σαν ντόμινο. Δηλαδή, όταν μια ομάδα δεν έχει έναν προπονητή, δεν έχει να λάβει, είναι ο πατέρας της, τι κάνει, παιδεύεται να διαχειριστεί ο επόμενος ό,τι βρήκε από τον προηγούμενο. Και κάνοντας αυτό το πράγμα είναι βέβαιο ότι θα κάνει και κανένα 2 νίκες, 3 νίκες, 5 νίκες στην Ελλάδα, γιατί οι ομάδες αντίστοιχες επίπεδο είναι πολύ λίγες, αλλά δεν προκύπτει από κάπου ότι μπορεί να βρει κάποιο τύπου πρόοδο. Εγώ νομίζω ότι αυτό το σημερινό παιχνίδι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στον Ολυμπιακό. Υπό ποια έννοια? Ότι θα έπρεπε να του ανοίξει τα μάτια και να τον βάλει μπροστά στη διαδικασία, να αφήσει κατά μέρους τους στόχους τους αγωνιστικούς και να βάλει ένα στόχο πραγματικό, δηλαδή να γίνει ομάδα. Να ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι βασικοί του, ποιοι είναι οι αναπληρωματικοί του, ποιοι είναι στους οποίους θα στηριχτεί, γύρω από ποιους αυτός ο έρμος που θα καθίσει στον πάγκο αύριο, αν φύγει ο Μίτσελ ή ο Μίτσελ, αν υποθέσουμε τον στηρίξουν, μπορεί ας πούμε να οικοδομήσει το οτιδήποτε. Αν αυτά τα πράγματα δεν γίνουν, καθόμαστε και συζητάμε. Γιατί έχασε τον ΠΑΟΚ. Έχασε τον ΠΑΟΚ για 3 λόγους πολύ απλούς. Πρώτον, γιατί η άμυνα του τρέμει σε κάθε παιχνίδι. Δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι στο οποίο να δημιουργεί, πώς το λένε, να υπάρχει μια κάποια σιγουριά. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί σήμερα εμφανίστηκε η 20η διαφορετική ομάδα σε 20 παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν. Οπότε δεν μπορεί να συζητάμε για ομοιογένεια. Και τρίτον, γιατί μετά το 1-2 έπιασε μπότζι το Μίτσελ, που παίζει κάθε εβδομάδα ξέροντας ότι αν δεν πάρει το μάτς θα υπάρξουν εδώ πέρα κρίνιες και προβλήματα, και έριξε στο τέλος ό,τι υπήρχε σε κυνηγούς, όπως έκανε και με τον Όφη βέβαια, μόνο που άλλο είναι ο Όφη και άλλο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Μίτσελ δεν έχει κάνει τίποτα πολύ διαφορετικό από ό,τι έκανε με τον Όφη, ας πούμε, στο 4-0 όταν έκανε την ανατροπή. Τελείωσε το παιχνίδι με το Μασούρα, το Βαλμπουενά, τον Ιτζό, τον Ελαραμπή που γύρισε σε χρόνο ρεκόρ και έπαιξε κιόλας, με τον Μπακαμπού, όλους αυτούς, άντε πάμε παιδιά παρέα, πάμε να δούμε τι θα γίνει, Γιούργια και Άρα στα παγιά μας. Δεν γίνεται πάντα. Θέλω να πω, αν ήταν έτσι ας πούμε, θα το βλέπαμε κάθε εβδομάδα. Αυτό όποιος έχανε θα είχε ό,τι κυνηγό και θα βάζε μέσα και θα έλεγε πάρε με το μας. Αλλά το ξαναλέω, αυτά τα πράγματα, τα οποία μπορεί να εξηγούν το αποτέλεσμα, είναι δευτερεύοντα πράγματα σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητά του. Η προτεραιότητά του θα έπρεπε να είναι να γίνει ομάδα. Αν το καταλάβουνε, το καταλάβανε. Αν δεν το καταλάβουνε, θα συνεχίσουμε να συζητάμε, θα συνεχίσουμε να εμείς αυτό θα κάνουμε, δεν έχουμε και τίποτα, ας πούμε. Μπορεί να κάνουμε και τίποτα διαφορετικό. Έτσι. Και θα λέμε ότι πότε ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι με τον Πανετολικό,
πάμε δυνατά, να βρεθούν οι κατάλληλοι και όλα αυτά τα οποία λέγανε και πριν από τον ΠΑΟΚ, λες και είναι, πώς το λένε, πατάμε πόδια ας πούμε και διαλέγουμε. Έτσι, αν πατήσω εγώ πρώτος θα πάρω τον καλό, θα πάρω άλλο τον άλλον και το καθεξής. Δεν είναι, έτσι δεν είναι. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Καλό βράδυ.